Το πράσινο φως δίνει η Αθήνα στην άσκηση έρευνα και διάσωση που θέλει να πραγματοποιήσει η Άγκυρα στην καρδιά του Αιγαίου από τι 7 Οκτωβρίου, δίνοντα μάλιστα στην τουρκική πλευρά μία επιπλέον ημέρα έω τι 15 Οκτωβρίου. Η προφανή δικαιολογία για αυτή την κίνηση τη Αθήνα, 14 ολόκληρε ημέρε μετά την έκδοση τη παράνομη τουρκική Ναύτεξ, είναι η ασφάλεια των πτήσεων αφενός και η υπενθύμηση στη διεθνή κοινότητα ότι μόνο η Αθήνα έχει δικαιοδοσία να εκδίδει ναύτεξ και νόταμ στην Καρδία του Αιγαίου μέσα στα όρια του F.I.R. Αθηνών. Η τουρκική παρανομή ναύτεξ που είχε εκδοθεί στις 16 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως οι δύο περιοχές θα δεσμεύονταν από την Άγκυρα για τις 7, 8, 13 και 14 Οκτωβρίου από τις 3, 5 η ώρα Ελλάδος το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, 5 ώρα Ελλάδας. Η Νοτάμ της Αθήνας αναφέρει πως οι περιοχές θα δεσμευτούν από τις 4 και 30 έως τις 3 και 30 το μεσημέρι για τις ημέρες 7, 8, 13, 14, και 15 Οκτωβρίου. Δίνει δηλαδή στην Τουρκία μία επιπλέον ημέρα. Η οδηγία προς αεροπόρους της Ελλάδας επισημαίνει πως... Σχετικά με τις αεροναυτικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπενθυμίζουμε πως σε περίπτωση πραγματικών περιστατικών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Πειραιός είναι η μόνη αρμόδια αρχή συντονισμού όλων των αεροναυτικών και θαλάσσιων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης μέσα σε όλη την περιοχή έρευνας και διάσωσης που συμπίπτει με το FIR Αθηνών, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις του ICAO και του IMO. Λαμβάνοντα αυτό υπόψη, εκπαιδευτικά μέσα παρακαλούνται όπω λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προ αποφυγή αχρία των συναγερμών υπηρεσιών έρευνα και διάσωση. Η ίδια ελληνική Νοτάμα αναφέρει πω η τουρκική πλευρά θα πρέπει να σεβαστεί τον εναέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων. Θεωρείται δεδομένο πω η Άγκυρα δεν θα σεβαστεί ούτε αυτό, καθώ την Πέμπτη η Τουρκία έδειξε πω σε καμία περίπτωση δεν σέβεται την ελληνική κυριαρχία. Η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε 42 παραβιάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Τα μαχητικά τη προκάλεσαν δύο εμπλοκέ με ελληνικά, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα plainradar.ru, το μεσημέρι ένα τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφο Μπαρακτάρ έφτασε μέχρι τα ανατολικά τη Κρήτη και νοτίω τη Καρπάθου. Ένα κατακλείδι καλά τα μηνύματα ισχύω μέσω ασκήσεων όπω η Παρμενίων, που ολοκληρώθηκε και η ευνομία που ξεκινά στι 7 Οκτωβρίου με Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο. Αλλά η τουρκική παραβατικότητα χρειάζεται πράξεις που θα την κάνουν να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και σίγουρα όχι νοτάμ που τη δίνουν μια επιπλέον ημέρα στο Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.